γυναικεία ρούχα. Να κάνουμε λίγο το σκηνικό μας, κορίτσια, πιο χειμωνιάτικο, πιο χριστουγεννιάτικο. Λίγο να αλλάξουμε διάθεση. Πάω προς τα πίσω. Λίτσα μου, σε χαιρετώ. Λοιπόν, τι ωραία που τα κάνατε εδώ. Μάγδα μαζί μας από τα Ζήνη. Το κορίτσι αυτό το γλυκό. Τι κάνεις, όμορφη που είσαι. Φτερωτή. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Είναι φόρεμα. Είναι φόρεμα. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι μια πολύ φρέσκια ιδέα που κάναμε. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Θα το δώσω και δώρο αυτό. Αλήθεια. Βεβαίως. Στη συνέχεια. Τι θα δούμε σήμερα. Λοιπόν, παρουσιάσαμε την φθινοπορεινή κολεξιόν την προηγούμενη φορά. Τώρα θα παρουσιάσουμε τη χειμερινή κολεξιόν. Η σχεδιαστική ομάδα της Ζήνη Boutique έτσι πειραματίστηκε σε πολύ καινοτόμα σχέδια. Σε νέες ιδέες, γιατί είμαστε πολύ ενημερωμένοι. Ήρθα και στην Ελφάδα πριν τρεις μέρες. Δεν ήσουν εσύ, ήταν τα άλλα τα κορίτσια. Και πραγματικά δεν ήξερα ποιο να πρωτοδιαλέξω. Διάλεξα πολύ... αυτά. Θα τα δούμε μετά. Θα τα δούμε και αυτά μετά. Είναι πάρα πολύ ωραία τα παντελόνια σας. Αυτό υπάρχει και με μία γραμμή στο πλάι που κάνει λίγο πιο αθλητικό. Και μου αρέσει γιατί αυτά τα παντελόνια που είναι και λίγο καμπάνα, δείχνεις πιο ψηλή, δείχνει πιο ωραίο. Μαζεύει, ναι. Σηκώνει. Είναι φανταστικά. Να ξεκινήσουμε. Είναι τα χειμωνιάτικα. Είναι δηλαδή τα χειμωνιάτικα και θα ξεκινήσουμε με μπουφάν φυσικά, αφού έχουμε χειμώνα. Και πολύ ωραία παλτό. Πάμε να δούμε το πρώτο μας σύνολο. Έλα, έλα, βάλτε μας ωραία μουσικούλα. Ξεκινάμε με το πρώτο μας σύνολο. Ωραία. Θα δούμε φυσικά μπουφάν αφού χειμώνιασε. Ωραίο. Εδώ βλέπουμε ένα καταπληκτικό μπουφάν, το οποίο έχει γύρω-γύρω φυσική γούνα. Όπως έχουμε πει, εμείς τις γούνες μας συνηθίζουμε να τις βγάζουμε για να γίνεται το μπουφάν λίγο πιο σπορ, λίγο πιο καθημερινό. Παρόλο που δεν είναι βραδινό, επειδή είναι με τη γούνα. Η γούνα είναι πάρα πολύ ζεστό. Πρέπει να σας πω ένα μυστικό, το οποίο αφορά την κατασκευή των μπουφάν μας. Χρησιμοποιούμε σιλικόνη, η οποία καλύπτει τον υαλοβάμβακα εσωτερικά, έτσι ώστε τα βακτηρίδια να μην μπαίνουν μέσα στο μπουφάν, γιατί αυτά δημιουργούν την κακοσμία. Υδρώνεις, μπαίνει μέσα στο μπουφάν και δημιουργεί κακοσμία. Είναι μια σιλικόνη. Σιλικόνη, επένδυση σιλικόνης γύρω-γύρω από τον υαλοβάμβακα. Άρα κρατάνε και περισσότερο. Κρατάνε, αλλά εμποδίζουν και τα βακτήρια να δημιουργήσουν την κακοσμία την οποία εμείς δεν θέλουμε. Από μέσα φοράει ένα αντίστοιχο κολάν σαν το δικό μου. Από μέσα φοράει ένα αντίστοιχο κολάν, είναι όμως σε στενή γραμμή. Είναι κολάν-κολάν. Είναι κολάν-κολάν. Επίσης έχει την ίδια εφαρμογή με τη δική σου. Ορίστε. Ωραίο και το σκουφί. Με ένα πλεκτό με μια χρυσή λεπτομέρεια. Το είναι δικό μας. Είναι δικό μας. Βάλε και το σκουφί. Α, δεν το είδα στην Γλυφάδα το σκουφί. Το σκουφί δεν έχει έρθει ακόμα, γι' αυτό δεν το είδες. Α, είναι τα καινούργια καινούργια. Είναι τα καινούργια καινούργια. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ. Παιδιά, μου αρέσουν πολύ τα σκουφιά. Και φυσικά οι μπότες που φοράμε στο συγκεκριμένο σύνολο είναι αυτές που περιμένουμε από μέρα σε μέρα στα μαγαζιά μας. Είναι δερμάτινες. Θεή μου, πας στο βουνό. Όχι, πάω να κάνω κι εγώ πασχαλέτα. Βάλτε μου ωραία μουσική, παρακαλώ. Συγγνώμη, σας είναι το χθες. Ναι. Το επόμενο μου. Σας από όσο φαίνομαι. Αυτή η ζακέτα είναι oversize, θα τη δούμε και στο επόμενο. Καλώς τα κορίτσια! Στα γκρι! Τι κάνετε κορίτσια! Τι όμορφες που είστε! Εδώ διατηρούμε το concept που κάνει η Ζήνη Boutique, που έχουμε μαμά και κόρη ίδια. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Στα γκρι, μιας και το γκρι όπως έχουμε πει είναι το χρώμα της σεζόν. Μ' αρέσει πολύ. Και οι μπότες μου αρέσουν πάρα πολύ. Οι μπότες είναι από μέρα σε μέρα, όπως είπαμε, στα καταστήματά μας. Είναι μια καινούργια, ένα καινούργιο πείραμα που κάναμε. Τζινάκι, Τζινάκι ψηλόμεσο, κανονικό μάλλον καβάλο. Όλοι οι καβάλοι πλέον δεν είναι χαμηλοί και καλύτερα γιατί το σώμα κολλακεύουν περισσότερο, πολύ περισσότερο. Παιδιά, αυτά τα τζιν. Είναι φοβερά αυτά τα τζιν. Γουνάκι... Και πολύ ωραίο και το τισερτάκι από μέσα. Βαμβα καιρό φυσικά. Ναι, αλλά είναι ωραία. Και εγώ αυτό που φοράω το αισθάνομαι όμορφα πάνω. Αισθάνεσαι όμορφα γιατί προσπαθούμε να κρατάμε την ποιότητά μας πολύ ψηλή, Θεή μου. Και το νιώθουν οι γυναίκες αυτό το πράγμα πάνω τους. Η Μελίνα, το μίνι ζήνι μας, είναι επίσης ίδια. Φοράει το γυλαικάκι της με την ίδια μπλούζα με σένα. Εντάξει, φοράμε δύο μπλουζάκι. Φοράτε δύο μπλουζάκι. Είμαστε ίδιες. Μ' αρέσει και ο συνδυασμός γκρι μαύρο, είναι πολύ ωραίο συνδυασμός. Αυτό το τισερτ φωτίζει όλο το σύνολο γιατί όλο γκρι είναι λίγο μουντό. Παρόλο που το γκρι φέτος, αυτό το γλυκό το γκρι είναι το χρώμα της σεζόν. Είναι ένα γκρι το οποίο το κάναμε πρώτη φορά σε γούνα φέτος και είναι καταπληκτικό για το χειμώνα. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε και τα επόμενα. Πάμε, πάμε, πάμε στα επόμενα.
Έχουμε και δωράκια μετά, δεν το ξεχνάμε. Η επόμενη ζακέτα είναι αυτή που δοκίμασες πριν λίγο. Ωραίο styling, ρε παιδιά. Είναι κάτσε να κλέψουμε καμιά ιδέα εδώ τώρα. Περίμενε τώρα να δούμε τι φοράει, κάτσε. Λοιπόν, φοράει μία μάλινη πλεκτή φούστα. Πολύ ωραία. Όπου μπορεί να είναι casual, αλλά είναι πάρα πολύ φιλική. Έχουμε πει ότι χρησιμοποιούμε τα ελαστικά τα νήματα που δεν ξεχυλώνουν. Κρατάνε τη σιλουέτα, τις καμπύλες, τις αγκαλιάζουν τέλεια. Και τη βάζεις με μπότα, Με μπότα, ψηλή. Και ξέρεις τι, δίνει και ύψος. Είναι και ύψος. Δίνει και ύψος όλο αυτό. Δίνει και ύψος. Από μέσα το βάζεις τεσσερτάκι για να το κάνεις πιο casual. Και το δένεις με μια ζώνη για να κάνεις τη μέση. Γιατί όταν είσαι και σε ένα χώρο εντός, σε παίρνει, δηλαδή βγαίνεις έξω, είσαι βαριά ντυμένη, σε παίρνει να είσαι πια με το τεσσερτάκι στο γραφείο ή στη δουλειά. Επίσης σε παίρνει να φοράς μια ζακέτα σαν παλτό. Αυτές οι ζακέτες φοριούνται σαν πανωφόρη. Αυτή η ζακέτα θα βγάλει σίγουρα τα λεφτά της, δεν ξέρω πόσο έχει. Αυτή η ζακέτα είναι πολύ οικονομική. Είναι ζακέτα που θα τη βάλεις με φόρμες, με φούστα, με δερμάτινο παντελόνι. Είναι δηλαδή το που έχει και στυλ, αλλά είναι και η εύκολη επιλογή. Δηλαδή την παίρνεις, τη φοράς. Υπάρχει σε τέσσερα χρώματα, πρέπει να πούμε. Τέσσερα χρώματα. Βγάζει εκρού, κάμελ, γκρι και μαύρο. Για να δω εδώ γράφει. Παιδιά δεν είναι καθόλου ακριβή, δεν μπορώ να πω τιμές. Αλλά δηλαδή πιστεύω ότι είναι η καλύτερη αγορά. Σε μαύρο, γκρι, εκρού και κάμελ. Και κάμελ. Καλύπτουμε όλη την γκάμα των χρωμάτων. Φανταστική. Ωραίο καπέλο. Τη σπάνε κιόλα πολύ. Εντάξει, πρέπει να το υποστηρίζει. Εγώ έχω ρωτηθεί τη ζακέτα, αλήθεια σα λέω. Δεν είναι ωραία. Έλα λίγο πάλι την να δει. Έλα, σήκω, θα, έλα να κάνει λίγο. Πάμε να δούμε το επόμενο κορίτσι μα. Βάλτε, είναι φανταστική. Έλα μου βάλει. Εσείς βάλετε τη ζακέτα, εμείς να δείξουμε παλτό. Μιας και τα παλτό μας έχουμε πει ότι είναι επίσης πολύ ζεστά. Από άλλη φιλοσοφία. Εδώ δείχνουμε μια καινούργια ιδέα με το κασκόλ. Παλτό από κασμίρ και μαλλί, όπου ζεσταίνει πολύ. Αφαιρείται παλιγούνα, έχουμε πει ότι οι γούνες είναι αποσπόμενες στα παλτό. Πάρα πολύ ωραίο. Όπου θέλω να σου πω ότι αυτό είναι ένα ντύσιμο που έχει κάνει εδώ η Εμινέ. Τι ποιότητα είναι το παλτό? Έχει κασμίρ και μαλλί μέσα. Έχει και κασμίρ. Φαίνεται. Έτσι βγαίνει το πρωί. Πάρα πολύ και αφαιρείς το πουλόβερ. Μένεις με ένα λινζί. Για να την ξετήσουμε λοιπόν. Περίμενε, συγγνώμη. Πες ότι δεν θες να σε αναγνωρίσει κανείς. Πες ότι δεν θέλεις να σε καταλάβει. Το πρωί έτσι. Ωραία. Και απογευματιάζει. Και θέλεις να πας μια βόλτα και φτάνει το βράδυ και δεν έχεις προλάβει να αλλάξεις. Κοίταξε, το κολάν είναι το από μέσα. Το κολάν αυτό είναι σαν αυτό. Λίγο να τα δούμε και τα δύο κολάν παρακαλώ μαζί. Είναι σαν αυτό που φοράω εγώ. Έχει τη ρίγα αυτή στο πλάι που το κάνει λίγο πιο... Λίγο πιο μοντέρνο. Λίγο πιο fashion. Αυτή τη ρίγα την δουλεύω. Και από πίσω αυτό είναι ελαστικό. Με μια εφαρμογή φοβερή. Πολύ ωραία. Τώρα που βλέπουμε και το pullover. Βλέπουμε ότι έχει λίντζερ, δεν θα σε αγγίσω εντελώς. Αυτό μου αρέσει πολύ με όταν. Ωραία, βγάλε το. Είναι τέλειο. Βγάλε το. Εσύ με τι παπούτσια το έβαλε, συγγνώμη. Ναι, να αγγίσω εσύ ταυτόχρονα, δεν υπάρχει θέμα. Με γόβα. Ωραία αυτά. Με γόβα. Αυτά δεν είναι δικά σα. Αυτά δεν είναι δικά μας. Θα φτιάξουμε όμως και εγώ. Θα φτιάξετε. Τα δικά σου είναι δικά σας. Πού θα κάνετε παπούτσια? Έχουμε ολόιδια όμως. Τι θα γίνει κύριε Μίλη, το παπούτσια έχουμε να φτιάξουμε? Με μία μπότα θα τη βγάλουμε. Όχι βέβαια. Βγάζουμε sneakers, φτιάχνουμε ένα πέδιλο που είναι ακριβώς σαν αυτό, με λίγο πιο χαμηλό τακούνι. Ωραία. Και μπότες. Αυτό είναι ωραίο και μερικό φανελάκι μέσα. Ακριβώς. Για ποιο σπορ. Και όπως είναι έτσι, μπορεί να πάει και για ένα ποτό το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία. Δίνεσαι για όλη την ημέρα. Αν σας ξεντήσαμε, μπορείτε τώρα μπορείτε να πάρετε να αλλάξετε τα ρούχαλάκια. Για να δούμε το επόμενο κορίτσι. Ένα ακόμα μπουφάν από τη νέα μας συλλογή τη χειμερινή. Σορτσάκι δερμάτινο. Σορτσάκι δερμάτινο και φαρδί για να κολακεύει και τις γυναίκες που λίγο έχουν μπουτάκια. Και να αυτή πότε είναι δικιά μας. Ναι, φυσικά. Εντάξει. Πετύχαμε. Αυτή είναι δικιά μας. Θα τη βρείτε στα καταστήματα Ζήνη σε ολόκληρη την Ελλάδα βεβαίως. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο σόρτς. Σόρτ, είναι ψηλόμεσο. Αυτό σας θα σας πάει πάρα πολύ. Ναι. Το βλέπω τώρα εγώ στο Instagram. Το φορούν πολύ. Παίζει πολύ, ναι. Από πάνω ένα φουτεράκι που ανοίξει την καλοσύνη. Να βγάλουμε λίγο το μπουφάν για να δείξουμε μια λεπτομέρεια, ένα κέντημα που έχει στο μανίκι. Τύπου μπόχο το κάνουμε. Τύπου μπόχο, ναι. Και το χειμώνα. Α, ωραίο. Επίσης το μπουφάν με τη γούνα γύρω-γύρω. Επίσης... Πολύ ωραίο το φουτεράκι. Είδες. Είναι για όλες και ωραία με τα ρούχα, δηλαδή. Φοράς φούτερα, αλλά αισθάνεσαι
Ντυμένη ωραία. Και εγώ με το τισέρ τη κάνω. Όχι ωραία. Πολύ casual, όχι πολύ σπορ. Και το βράδυ βγάζει αυτό και βάζει κάτι άλλο και βγαίνει. Με ρωτάτε συνέχεια που έχετε δει φωτογραφίες μου με το. Πώς λέγεται. Αυτό πώς λέγεται. Το τζάινο, πώς λέγεται. Με το backpack. Α, με το backpack. Ναι. Ένα δερμάτινο που φοράω συνέχεια με κρόσια. Είναι ζύνη αυτό που φοράω. Αυτή είναι η νέα του εκδοχή, το οποίο είναι βελούδο. Βελούδο, είναι. Ωραίο, ε. Είναι το ύφασμα τη σεζόν το βελούδο. Το βγάζουμε σε παντελόνια, τσάντε, σε σακάκια. Και για βράδυ και για απόγευμα. Πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να πάρει την έκδοση. Την έκδοση. Τώρα την έκδοση. Τη έχω πάρει πολύ αυτή. Ωραίο. Ωραία. Βάλε κάτι, πήγαινε να βάλεις κάτι, παρακαλώ. Διάλεξε ένα ωραίο. Το λευκό. Α, τι ωραίο φόρεμα, τι ωραία εφαρμογή. Φόρεμα πλεκτό ελαστικό. Βλέπουμε τα στοιχεία του Μίλιτερ που είναι πολύ τάση φέτος. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι σέτλετο από πάνω. Όχι, από πάνω είναι μια πλεκτή ζακέτα όπου κλείνει όλο το σύνολο. Επίσης και στην πλεκτή τη ζακέτα, γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε παλιτό και μπουφάν με γούνες αποσπόμενες. Ελιάνα, σ' αρέσει, ε. Έχουμε και εδώ τη γούνα να είναι αποσπόμενη, βγαίνει, οπότε τη φοράς και πιο casual τη ζακέτα. Να βγάλουμε λίγο το από πάνω που είναι εξαιρετικό. Φυσικά. Και σε ποιον αρέσει η κοπέλα. Έχουμε προτάσεις. Μ' αρέσει πολύ αυτό, με συγγνώμη, ε. Έχει πολύ ωραία... Τα στοιχεία του Μίλιτερ. Είναι πολύ θηλυκό στο λαιμό. Και για το στήθος και για εδώ τον ντεκολτέ. Πάρα πολύ. Μπορεί να μας πει πώς το αισθάνεται, διότι τα νήματά μας, επειδή όπως σας έχω πει, είναι ελαστικά, σφίγγουν. Αγκαλιάζουν τόσο πολύ και σφίγγουν, που νιώθεις ότι σε μαζεύει όλο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Και ένα φόρεμα που δεν το βάζεις μία φορά. Αυτό μπορείς να το βάλεις και με φλάτ. Δηλαδή, όχι, βάλεις θέλω να σου πω ότι είναι ένα κλασικό φόρεμα που το κρατάς για χρόνια. Εννοείται. Εννοείται. Ελάτε, ελάτε, κορίτσια, σας περιμένουμε. Την τσάντα την καινούργια μας την είδες. Δεν την είδα. Έλα, δώσε την. Να τις δοκιμάσει όλες, αυτό είναι ωραία. Διαλέξει. Και αυτή είναι ωραία. Αυτό είναι όλο πλέξιμο. Αυτό είναι δερμάτινη αρχικά. Ναι, είναι πλέξι αυτή. Είναι πλέξι με χρυσά τρούξ. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και την έχουμε και αυτή. Και σε μικρή. Είναι όλες εύκολες. Γεια σας, κορίτσια. Επίσης. Ξανά. Δες πώς με κοιτάς. Αυτή. Είναι η φρέσκια ιδέα που βρήκαμε και δημιουργήσαμε με το πλεκτό σε συνδυασμό με τα φτερά. Δηλαδή, να πάω λίγο δίπλα στην Εμινέ. Παίρνεις ένα απλό, είναι το ίδιο ακριβώς φόρεμα. Παίρνεις. Δεν είναι το ίδιο. Είναι φούστα. Είναι εδώ φούστα. Έχουμε φούστα, α, είναι φούστα σε συνδυασμό με πλεκτό και αυτό είναι φόρεμα. Α, είναι φούστα. Την φούστα τη βάζεις και με ένα τισερτ. Αλλά να σου πω και κάτι. Αυτό εδώ το πλουβεράκι είναι πασπαρτού, δηλαδή εντελώς. Με τζιν το βάζεις, με το δερμάτινο κολάν το βάζεις, με μία φούστα το βάζεις και εσύ θα μπορούσες να το βάλεις πάνω από το φόρεμα. Ισχύει. Επίσης, να δείξω μια λεπτομέρεια που έχει πίσω το πουλοβεράκι, ανοίγει, εντάξει, όπου κάνει έτσι εντάξει, είναι πολύ τη θηλυκότητά του. Έχει το κάτι της παραπάνω, πάρα πολύ ωραίο. Μπορούμε να ρίξουμε και λίγο παραπάνω. Και ανοίγει, όχι, λίγο σήμερα παραπάνω. Θα τη γδίνουμε μόνο την μέχρι ναι. Και το μίνι ζύνι. Η Μελίνα μας. Ωραίο που φανάκι. Φοράει αυτό το φανταστικό μπουφάν. Υπάρχει αντίστοιχο και στο γυναικείο. Τι ωραία ιδέα και με τα μποτίνια να φοράμε για τα καλτσάκια έτσι λίγο πιο πάνω από τα μποτίνια όπως τα φοράει η μικρή. Με ένα φορεματάκι φούτερ. Είναι μια κούκλα. Είναι μακριμάνικο το φορεματάκι. Το φορεματάκι μας έκανε. Βάλε Μελίνα και μιλήτε το μπουφανίκι σου. Για να το δούμε. Ωραίο και αυτό κλασικό. Μακριμάνικο φούτερ. Μακριμάνικο πάρα πολύ ωραία για να μην κρυώνουν τα κοριτσάκια. Να δω και την τσάντα αυτή. Εντάξει, παιδιά, σήμερα εγώ. Ναι, ναι, είναι. Και αυτή ωραία. Αυτή διαφορετική. Αυτή μ' αρέσει εμένα και έτσι. Για να τη δω. Και έτσι είναι ωραία πολύ. Μπορώ να σου δείξω ένα μυστικό που έχουμε εδώ στο τζάκετ μας. Ναι. Εφόσον τις έβαλες όλες τις τσάντες μαζί. Αυτή η γούνα εδώ είναι οικολογική, διότι έχουμε και οικολογικές γούνες. Μπορεί κάποιος να τη φορέσει. Συμφωνώ. Ωραία. Μπορεί κάποιος να τη φορέσει έτσι και να βγει βράδυ και με μία κίνηση την γυρίζεις ανάποδα. Είναι διπλή. Πού τα σκέφτεστε, ρε παιδιά, τι ομάδα τη φοράς. Έχετε. Εντάξει, πάρα πολύ είναι ωραίο. Αυτό είναι πιο καθημερινό. Αυτό είναι εντελώς καθημερινό, πολύ ζεστό. Κάτσε να το δοκιμάσω κι εγώ αυτό, το βάλτε θέλω. Αυτό. Δεν χωράνε. Κορίτσια, ευχαριστούμε. Για να δούμε επόμενα ωραία ρουχαλάκια. Α, το τάμπλετ. Φέρνει να βάλω κι εγώ αυτό ξανά. Ναι, ναι, χωρίστε κι αυτό. Πάμε στα γκρι πάλι. Εδώ έχουμε ένα σύνολο. Αρχικά έχουμε πένσιλ φόρεμα. Είναι η σταθερή αξία που εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται το ζύνι.
στένσιλ φόρεμα για όλες τις ώρες, από το πρωί μέχρι το βράδυ επίσης. Και τη ζακετούλα και την πλεκτή. Πάρα πολύ. Και είναι ελαστικό και είναι πάρα πολύ βολικό. Δεν είναι αυτό που σε πνίγει που δεν μπορείς να περπατήσεις. Είναι πολύ ωραία. Από πάνω την πλεκτή τη ζακέτα που μόλις τη φορέσεις δίνεις εντελώς ένα άλλο στυλ. Μπορείς να βγεις και είσαι... Έχεις περπίσει. Ναι, ναι, ναι. Και ωραία και η τσάντα αυτή είναι δικιά μου. Δερμάτινη είναι δικιά μας, δικιά μου. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μου είπατε, το μπουφανάκι σας αρέσει? Το μπουφανάκι είναι τέλειο. Για να το είναι λίγο ολόκληρο, Δημήτρη. Και πάρα πολύ ζεστό με την γούνα από μέσα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Όλα δώρα που τα δώσω, λένε, περίμενε. Και η τσάντα μου αρέσει αυτή. Εμένα μου αρέσουν και αυτές που δεν έχουν χώρο ξεκάθαρο μέσα. Δηλαδή μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις. Τι λέτε στο κοντρόλ? Δεν έχω... Δεν πειράζει. Προχωράμε. Έχουμε άλλο ένα φόρεμα. Ωραία. Που το φοράει η Κατερινά. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ζεστά. Επειδή είχαμε τόσα σύνολα να σας δείξουμε και δεν μπορούσαμε να τα φορέσουμε όλα, έχουμε τα κορίτσια από τη σχεδιαστική ομάδα και από την... Η Κατερίνα μας και η Χριστίνα. Θα βγούνε, θα βγούνε. Είναι πάρα πολύ ζεστά. Α, να, να, έρχεται το μοντέλο Σάσα. Ήταν που δεν είχαμε άλλα μοντέλα. Έλα, ανοίγει η πασαρέλα η Σάσα. Νέα καριέρα, παρακαλώ. Παιδιά, δείτε όμως τι ωραία που είναι. Δείτε τι ωραία που είναι. Η πόρτα είναι και την πόρτα. Είναι ωραία. Σάσα, έκλεψε τις εντυπώσεις, τι να πω. Είναι φίλοι μου, αγαπάνε εδώ. Γι' αυτό και είμαι εδώ. Σάσα, είσαι ωραία. Για κλείστο. Είσαι ωραία. Πολύ ωραία. Και μ' αρέσει και για έκπληξη. Να πας έτσι, ξέρεις. Και μετά... Α! Λοιπόν, και εδώ έχουμε πολύ ωραίο σύνολο. Ένα φόρεμα αυτό και αυτή η ζυφυλότη, η οποία επίσης κρατάει το μιλιτέρ. Κορίτσια, είστε καλά. Καλά, να τα δούμε λίγο και αυτά. Καλώς ορίσατε. Αυτό είναι φόρεμα. Αυτό είναι φόρεμα. Συγγνώμη τώρα για να το καταλάβω. Είναι ενιαίο. Είναι ενιαίο. Φαίνεται σαν να είναι πουλόβερ, ζιβάγκο με φούστα. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πολύ. Από κάτω. Όχι, είναι ένα. Είναι ένα. Και έχει και τη διαφάνεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ωραίο. Το φοράς για πρωί. Επειδή μου έχει αυτό το κάτι. Είναι σεξι διαφάνεια, εγώ πιστεύω πολύ. Κάτι, χωριέται κάτι. Και το πρωί. Και εδώ για να δούμε που μόνο εσύ θα το στηρίζεις αυτό. Ναι, μόνο εγώ. Ωραίο και αυτό. Παντελώνα. Ναι, αλλά διαφορετική παντελώνα. Φοράς ζυπκυλότ. Φοράω πάρα. Με τις δικές σας έχω βάλει φοράς. Πάρα πολλές. Και από πάνω το βάζεις με πουλοβεράκι. Με oversize, ναι. Και κουμπάκι. Όλα φαρδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό το σύνολο. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς αυτές τις ζυπκυλότ που έχει πολύ ωραίες τα ζύνη ζυπκυλότ, τις προτείνετε με γόβα? Και με γόβα και με sneakers, τι φοράς με ό,τι θες. Ανάλογα στην ώρα. Ναι, ανάλογα στην ώρα. Και με πέδιλο. Δεν δεσμεύει. Καθόλου. Την ποτίνη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Να πούμε λίγο πού μπορούμε να βρούμε και τα ζύνη. Φυσικά. Να περάσετε να κάνετε μία βόλτα, να δείτε πολύ πολύ ωραία ρούχα. Υπάρχουν 4 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Τσιμισκή, 2 στη Μητροπόλεως και 1 στο εμπορικό κέντρο Το Κόσμος. Υπάρχουν 3 στην Αθήνα, Κολωνάκη, Κηφισιά και Γλυφάδα. Ηράκλειο και Χανιά στην Κρήτη και στη Λάρισα. Ωραία. Και διαδικτυακά. Έχουμε το e-shop μας, που μπορείτε να μπαίνετε όσοι δεν έχετε κάποιο κατάστημα κοντά. Δεν ξέρω τι έχετε e-shop. Έχουμε e-shop. Είναι, το βλέπουμε και στις οθόνες μας, είναι το zinniboutique.com. Ωραία. Όπου μπορεί ο κόσμος να ψωνίζει διαδικτυακά, αν κάποιο κατάστημα δεν είναι δίπλα του. Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές. Πάρα πολύ ωραία. Για μπείτε λίγο τώρα στο site να δείτε τα ωραία σύνολα, τη χειμωνιάτικη και τη χειμερινή κολεξιόν από την εταιρεία. Και αν μπορείτε, δεν είναι ακριβά πάντως, είναι κάποια κομμάτια. Έσκασα με αυτό, παιδιά. Με το είναι πάρα πολύ ζεστό. Το σκουφάκι θα το κρατήσω όλη την εκπομπή. Είναι πολύ ζεστά το μπουφάν αυτό, πραγματικά. Ναι. Είναι πάρα πολύ ζεστό. Δηλαδή είναι για. Βγαίνει και σε ένα ροζ φανταστικό. Σε ροζ φανταστικό. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα δωράκια, παρακαλώ. Τι θα δώσω? Ένα. Θα δώσω ένα αυτό. Και για δικό σα. Θα δώσω. Το φόρεμα. Θα δώσω αυτό. Πολύ ωραίο και αυτό. Θα δώσω εμένα. Θα δώσεις και το θα δώσω και το σκούφο μαζί, ναι. Και τον κρύτο φόρεμα. Θα δώσω και τον κρύτο φόρεμα. Ναι. Θα το βγάλεις για να βγάλουμε τη φωτογραφία. Ωραία. Θα δώσω και το, το μινιζίνι. Έλα μινιζίνι. Πώς έχω δώσει? 1, 2, 3, 4, 5. Είμαστε καλά νομίζω. Θέλεις κι άλλο? Να δώσω κι άλλο. Τι θέλει. Μετά δεν απομένει και τίποτα. Παντελόνι δεν έδωσε. Επειδή εμένα μου αυτές τις τσάντες τις έχω βάλει πάρα πολύ τα backpack και τα έχω καταευχαριστηθεί, δεν μπορώ να μην δε δώσω και μία στις φίλες που με ρωτάνε τι είναι. Δώσε. Εντάξει λοιπόν. Θα δώσω και αυτή που είναι τέλεια και μου αρέσει πάρα πολύ.
Λοιπόν, ποιος θα μας βγάλει φωτογραφία? Τι ο Θέμης! Καλέ, βγάλτε μας φωτογραφία, πρέπει. Έλα, σας βγάλω εγώ, άιντε! Άντε, βγάλε! Πω, παιδιά, βγάλε δεν φωτογραφία, υπάρχει. Φωτογραφία, όχι. Λοιπόν, αυτό όχι, μετά. Μου. Που δίνει. Βγάλε φωτογραφία να ανεβάσω στο Facebook. Χαμογελάστε! Έλα σας από τα δωράκια μου! Εμείς όχι μόνο τα δωράκια, γιατί εμείς όχι δηλαδή. Μόνο τα δωράκια! Κοιτάξτε με! Το θείο Θέμη κοιτάξτε! Κοιτάξτε εδώ! Τώρα μπες και το δώρα! Να τα πω! Ναι! Λοιπόν! Σκορδά στα μάτια γεννημένες για πασαρέλα δεν υπάρχει. Λοιπόν, τώρα θέλω να τηλεφωνήσετε στο 14550 να στείλετε μήνυμα DAF στο 54990 γιατί σε λίγο λίγιο διαγωνισμός για την κουζίνα των ονείρων σας. Πορσελάνα, δώρο αξίας 10.000 ευρώ θα αποκτήσετε την κουζίνα που θέλετε. Μπράβο. Μουσική. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σειρά προσώπου Bioten, η Hyaluronic 3D λιώνει την επιδερμίδα, επαναφέρει την ελαστικότητα, μειώνει τις ρητίδες. Bioten, δύναμή σου, η φύση. Προσοχή. Silver Alert. Εξαφάνιση ηλικιωμένου. Μπορείτε να βοηθήσετε? Καλέστε τώρα στη γραμμή ζωής στο 1065 ή στην άμεση δράση. Υπάρχει καλή και κακή ζάχαρη. Νέες συστάσεις από τη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα. Πώς η γλυκιά γεύση γίνεται απολύτως υγιεινή. Όταν οι ραγάδες μας κάνουν τη ζωή δύσκολη στην τουαλέτα. Και γιόγκα για χωρισμένους. Και την Κυριακή στο Υγεία πάνω απ' όλα. Όταν οι ορμόνες των γυναικών τρελαίνονται. Νέα δεδομένα και λύσεις για τις πολυκυστικές οθήκες. Πώς η φύση μπορεί να νικήσει τον πονοκέφαλο. Υγεία πάνω απ' όλα. Αύριο, σε 9 ώρα, στις 9 παρατέταρτο το πρωί και κάθε Σάββατο και Κυριακή, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Νέα Pampers. Η μόνη πάνα με 3 απορροφητικά κανάλια που κατανέμουν ομοιόμορφα την υγρασία για λιγότερο υγρό όγκο το πρωί. Έτσι θα αναρωτιέστε πού πήγαν τα τσισάκια. Pampers. Το ψωμί είναι μυρωδιά. Είναι γεύση. Μα το ξέρεις καλά. Ψωμί δεν είναι μόνο αυτά. Είναι το πρώτο μας ούλημα. Είναι ο μόχθος του πατέρα, ακουμπισμένο στο τραπέζι. Είναι η αγάπη της μάνας, τυλιγμένη σε γρατοπετσέτα. Το ψωμί είναι φαΐ όταν δεν είναι έτοιμο το φαΐ. Είναι η μονομαχία της βούτας. Το ψωμί μαζεύει φίλους και μονιάζει εχθρούς. Γιατί το ψωμί είναι ζεστασιά και καλοσύνη. Ελπίδα και παρηγοριά. Φροντίδα και χαρά. Γιατί το ψωμί είναι αγάπη. Ψωμί. Ο Καραμολέγκος το έκανε με αγάπη. Οι φυσικές μας δυνάμεις κάποια στιγμή εξαντλούνται. Γι' αυτό η Solgar συνδυάζει υψηλής ποιότητας συστατικά με την επιστημονική της γνώση και δημιουργεί μια αποτελεσματική σειρά πολυβιταμινών που ενδυναμώνουν τον οργανισμό. Εξειδικευμένες πολυβιταμίνες Solgar. Η ενέργεια και η τόνωση που χρειάζεστε κάθε μέρα. Στα συμπληρώματα διατροφής Solgar. Φύση και επιστήμη στην πράξη. Νάμαστε, καλημέρα. Γιατί ντυθήκατε όμως όλοι στα μπλε? Παρέλαση θα κάνετε? Καλά, μέχρι και εμένα μου άρεσε. Θα ασχοληθούμε και με τη Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα είμαι στην Αθήνα. Γιατί μου χαλάτε την εισαγωγή, γιατί μου τη χαλάτε? Εγώ ένα μήνυμα φέρνω. Ωραία. Συσκευάσανε αέρα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα το σουκού σε νέα ώρα. Αύριο, 10 παρατέταρτο το πρωί, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Ναι, ναι, μισό εσείς με την πετρελαϊκή κρίση. Κύριε Αλέκα μου. Ένα τσιλιμπούρδισμα ήτανε, θα γυρίσει. Ναι, μισό, γιατί έχουμε και τις ιώσεις. Ναι, μισό κι εσείς. Αφεντικό, μισό στα μήνω. Βάλε ένα χεράκι. Δώσε στον καθένα αυτό που του ταιριάζει, παιδί μου. Τόσα Nova Triple Play πια.
Ψυχαγωγία και επικοινωνία είναι ένα με τα νέα προγράμματα Nova Triple Play. Ίντερνετ, τηλεφωνία και τηλεόραση με ντοκιμαντέρ, παιδικά, ταινίες, σειρές, αθλητικά και περισσότερα από 250 κανάλια για όλους, τώρα από 24,90 το μήνα. Δεν είναι θαύμα. Ανακάλυψε το Nova Triple Play που σου ταιριάζει σε ένα κατάστημα Nova. Nova. Ζεις καλύτερα. Το αριστούργημα του Δουμά. Οι τρεις οματοφύλακες στο θέατρο Ακροπόλ. Δράση, χιούμορ, ανατροπές και ξυφομαχίες σε ένα έργο εποχής για όλη την οικογένεια. Πόνοι στις αρθρώσεις σας καταβάλουν? Τα αρθρητικά δεν σας αφήνουν να απολαύσετε τις καθημερινές χαρές της ζωής? Μάλλον δεν έχετε ανακαλύψει ακόμα το Ιαλουρόν, το μοναδικό φυσικό προϊόν που βοηθάει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να απαλλαγούν από τους πόνους των αρθρώσεων και της μέσης. Ιαλουρόν δεν αντιγράφεται. Από την ABC Κινήτρων. Οι πιο τρελές προσφορές στη Διαμάντ. Αποκτήστε ένα έξυπνο ακονιστήρι από 29 ευρώ και 99 λεπτά, τώρα μόνο με 14 ευρώ και 99 λεπτά. Και πάρτε δώρο την έξυπνη αποτριχωτική μηχανή. Η προσφορά ισχύει μόνο για 200 κομμάτια. Τηλεφωνήστε τώρα. Είναι το συρτάρι σας γεμάτο μαχαίρια που δεν κόβουν, αλλά καταστρέφουν τα τρόφιμα? Ακονίστε τα με το μοναδικό έξυπνο ακονιστήρι. Αυτό το μαχαίρι δεν κόβει πια. Το αναθέσαμε στο έξυπνο ακονιστήρι. Τώρα κόβει όπως εσείς θέλετε. Το έξυπνο ακονιστήρι έχει οδηγό για να κρατάει στη σωστή θέση όλα τα σκεύη που ακονίζετε. Περάστε το δύο φορές για να έχετε το αποτέλεσμα ενός επαγγελματικού ακονιστηριού. Με πέτρα ακονίσματος από ζαφύρι, η λεπίδα των μαχαιριών σας θα γίνει πιο κοφτερή και από αυτή που είχαν όταν ήταν καινούργια. Μετά το ακόνισμα θα δείτε στο συλλέκτη τα ρινίσματα που δείχνουν πόση δουλειά έκανε το έξυπνο ακονιστήρι. Ακονίστε όλα τα μαχαίρια σας. Έχει υποδοχές για απλά και οδοντοτά μαχαίρια και ειδική υποδοχή για τα φαρδιά οδοντοτά μαχαίρια του ψωμιού. Ακονίστε ακόμη και τους μπαλτάδες της κουζίνας. Περιστρέφοντας την κεφαλή του, αλλάζουν οι υποδοχές. Για να ακονίσετε ψαλίδια κουζίνας και οικιακά ψαλίδια. Οι μπροστινές υποδοχές είναι για τα κατσαβίδια και τα άλλα εργαλεία του σπιτιού. Απομακρύνετε το κάλυμα της κεφαλής για να ακονίσετε πιο ογκώδη εργαλεία όπως τα κλαδευτήρια. Αποκτήστε ένα έξυπνο ακονιστήρι από 29 ευρώ και 99 λεπτά, τώρα μόνο με 14 ευρώ και 99 λεπτά. Και πάρτε δώρο την έξυπνη αποτριχωτική μηχανή. Τηλεφωνήστε τώρα. 2310-656565. Για πληροφορίες μπείτε στο www.diamantstore.gr. Αυτή την Κυριακή ο γαστρονόμος κυκλοφορεί με 4 μεγάλα αφιερώματα. Θεσπέσιες φασολάδες από όλη την Ελλάδα. Καινούργιοι τρόποι να ψήσουμε κοτόπουλο στο φούρνο. Απίθανα σάντουιτς με ελληνικά υλικά. Πληθωρικά κέικ με φρούτα και με σοκολάτα. Επίσης, στο Foodie Guide, τον αποσπόμενο οδηγό γεύσης, τρώμε στο κέντρο με 15 ευρώ. Και ακόμη, Κίνα. Στο 8ο βιβλίο της σειράς Κουζίνες του Κόσμου, υποκλεινόμαστε στο μεγαλείο της πιο εύκολης και φίνας κουζίνας που μαγειρέψαμε ποτέ. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Σου το είπα στεγνά. Πάρε αφιγραντήρα γκρι που είναι για τα τετραγωνικά σου και είναι και αθόρυβος. Αφιγραντήρες γκρι με 5 χρόνια εγγύηση από τη Δέλτα Μαυρογέννης. Αυτή την Κυριακή τα όνειρα επιστρέφουν και είναι στο θέμα. Οι λιποτάκτες των ονείρων, το best seller της Βάντας Κουτσοκώστα. Πού είναι η αγάπη, πού είναι ο έρωτας και το πάθος? Ποιος μπορεί να ξεκλειδώσει την καρδιά του μυστηριώδη άντρα που φτάνει απρόσκλητο σε ένα νησί απέναντι στα παράλια της Μικράς Ασίας? Αυτή την Κυριακή είναι στο θέμα και θα γίνει ανάρπαστο. Οι οικογενειακές στιγμές είναι πολύτιμες. Μην αφήνετε τον πόνο και τον πυρετό να σας τις χαλάσουν. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και διαρκεί έως 8 ώρες. Αλγοφρέν και βάλτε φρένο σε πόνο και πυρετό. Από την Ιντερμέντ. Η κουζίνα της Θράκης είναι μια πανδεσία γεύσεων με μοναδικές συνταγές που έρχονται μέσα από αιώνες παράδοσης στο τραπέζι μας. Απολαύστε σήμερα καβουρμά και λουκάνικο εύρου αυθεντικά και πεντανόστιμα. Θράκης γεύσης, αλλαντικά με ονομασία προέλευσης. Γιατί εμείς εδώ στη Θράκη ξέρουμε. Αλγοφρέν
Τώρα και σε κρέμα τοπικής εφαρμογής. Από την Ιντερμέντ. Η κόρη του Ρέμπραντ. Η κοπέλα του πίνακα. Σκιάχτρο κοντά στα κύθυρα, κάθε κορφή γελάει. Μη μου άπτου. Λοιπόν, κύριε Τεχνοκρίτη. Λοιπόν, κύριε Μαλαπάρτε. Πώς από εδώ, μαντάμ. Πέρασα να σας πω μια καλησπέρα. Μην νομίζετε πως είμαι πόβουνε. Η κόρη του Ρέμπραντ. Σε πρώτη μετάδοση. Αύριο. Στις 8 το βράδυ. Συνελληνικά. Στον Αντένα. Βοηθός συνοθέμης, Έκτορα. Καλώς όρισες. Και ξέρεις, το ξεπληρώσα το εστιατόριό μου να δουλέψει και εκεί βοηθός Σαββατοκύριακα. Ό,τι γουστάρεις. Αλλά θα στον τεινάξω να το ξέρεις στον αέρα. Λοιπόν, ραγού. Ραγού θα κάνω. Ποιος ξέρει τι θα πει ραγού. Δεν ξέρω εγώ τι είναι το ραγού. Όλοι λέμε ότι είναι κάτι ιταλικό, σωστά. Ναι, είναι κομματάκια από κρέας. Είναι κομματάκια από κρέας. Ξέρεις από πού έρχεται η ετυμολογία. Από πού. Ραγουτέ, γαλλική λέξη που θα πει κάτι που ανοίγει την όρεξη. Αλήθεια. Βάζουμε λίγο μια άνω τελεία, γιατί Έκτορα σε λίγη ώρα θα έχουμε τον τυχερό που κερδίζει την ανακαίνιση της κουζίνας από την Πορσελάνα μαζί με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές από την Φράγκη. Βεβαίως, δώρο αξίας 10.000 ευρώ. Κοιτάξτε, παιδιά, θα κάνετε την κουζίνα των ονείρων σας σε λίγο. Τώρα, έλα, είναι η τελευταία σας ευκαιρία. 14.550. Ή στέλνουμε μηνύματα στο 54.990. Καλά μαγειρέματα. Άρα ανοίγει την όρεξη τώρα. Ανοίγει την όρεξη, έτσι λέει η ετυμολογία, έτσι. Υπάρχουν πολλά είδη ραγού. Άσπρο, κόκκινο, με ψάρι, με οτιδήποτε θέλουμε και κόβουμε, λέγεται ραγού. Λοιπόν, ένα πολύ γρήγορο μυστικό. Κόβουμε τα κρέατα, το κρέας κομματάκια. Στην Τοσκάνη τι κάνουν. Παίρνουν ένα σκληρό μαχαίρι μεγάλο, ξανά αυτό πιο δυνατό και αρχίζουν και το χτυπάνε. Μαλακώνει το κρέας, το κάνει κομμάτια κανόνιστα. Το ραγού γίνεται πολύ. Χωρίς να το κόβεις. Το κόβεις πρώτα και μετά το χτυπάς. Πολύ ωραία. Άλλο πολύ σημαντικό μυστικό. Πρόσεξε. Έχουμε την κατσαρόλα. Την έχουμε βάλει να ζεστάνει. Χωρίς λάδι. Και ασέκ, στην κατσαρόλα δηλαδή. Ασέκ, και την κατσαρόλα. Εδώ, λοιπόν. Και εκεί όπως είναι η κατσαρόλα μας χωρίς λάδι, ξεκινάμε και σοτάρουμε το κρέας μας να πάρει γεύση. Και δεν καίγεται χωρίς λάδι. Δεν καίγεται, ίσα-ίσα παίρνει μια πολύ ωραία καπνιστή γεύση. Γίνεται πολύ νόστιμο και για βγάζει αυτό το ουμάμι. Περιμένω να ζεστάνει λίγο ακόμη, αλλά θα δεις τι ωραία που γίνεται. Και μετά προσθέτουμε λίγο λάδι και τα λαχανικά μας. Ούτως ή άλλως το ραγού θέλει πάρα πολύ ώρα ψήσιμο. Αυτό σε, είναι πολύ, το μυστικό, σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Στην Νάπολη φτιάχνουν ένα ραγούν από λεκετάνικο με 7-8 διαφορετικά κρέατα μαζί και το έχουν στον πιλότο και ψήνεται για 8-9 ώρες. Πολλοί τα αφήναν, λέει ο μύθος, όλη νύχτα. Αλήθεια. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Όταν βάζεις το κρέας χωρίς το λάδι μέσα στην καυτή κατσαρόλα, η θερμοκρασία είναι υψηλή. Υψηλή. Πότε αρχίζει και το χαμηλώνει και τα αφήνει. Δεν το χαμηλώνει, θα πέσει μόνη τη θερμοκρασία όταν το κρέας αρχίσει και βγάλει λίγο το ζουμί του και εκεί το συνεχίζει μέχρι να το απορροφήσει πάλι όλο. Και μετά βάζει λίγο λάδι και βάζει τη μυρεπουά σου. Μπορεί να βάλει κρεμμύδι, σέλινο, σκόρδο, ό,τι θέλει, δέντρο λίβανο. Έχει καροτάκι ψιλοκομμένο, κρεμμυδάκι, λίγο σκόρδο. Αυτό το πράσινο τι είναι. Σέλερι. Σέλερι, μάλιστα. Μπορούμε να βάλουμε και κομμάτια μπέικον. Τι λε. Πανσέτα, λαρδί, προσούτο. Μπορεί να βάλω πολλά πράγματα. Εδώ. Κοίταξε, άκουσε πώς κάνει. Και ανακατεύω. Και ανακατεύεις. Α, μάλιστα. Πάμε καλά, βλέπω, με τη μαγειρική. Τι. Μαθαίνουμε σιγά σιγά, πολύ καλά, λέω, βλέπουμε. Τα κόλπα τα επαγγελματικά βλέπω κάνει. Βλέπεις. Αυτό που μένει κάτω. Και ναι, αυτό που μένει κάτω. Βγάζει μια καπνιστή νοστιμιά. Βλέπεις, μας ενδιαφέρει πολύ. Καταλαβες. Ναι. Διότι εδώ είναι όλη η νοστιμιά. Δεν πρέπει να καεί, άρα μετά τι κάνεις. Το χαμηλώνεις. Το χαμηλώνεις λίγο. Και έρχεται η ώρα να βάλεις το λαδάκι. Βάζεις το λαδάκι. Όταν πάρει αρκετό χρώμα, έτσι τώρα εδώ το κάνουμε λίγο στα γρήγορα. Και μόλις πάρει το λαδάκι, ρίχνουμε και τα αρωματικά μας. Τα αρωματικά μας. Εδώ. Και τα αφήνουμε τώρα σιγά σιγά. Εδώ τι έχεις. Δεντρολίβανο, ρίγανη, θυμάρι, σκόρδο, όλα αυτά. Και τα αφήνω σιγά σιγά. Μάλιστα. Να τσιγαριστούν. Το πολύ σημαντικό είναι τώρα, σβήνουμε με κρασί. Πρέπει να πιει τελείως το κρασί για να μην αφήσει οξύτητα. Γιατί μετά βάζουμε λευκό ντομάτα. Λευκό ή κόκκινο βάζεις. Οι περισσότεροι βάζουν κόκκινο στην Ιταλία, αλλά και το λευκό δεν είναι κακό. Εντάξει. Λευκό κρασί. Πολύ ωραία. Άρα. Πολύ. Εντάξει, μια χαρά. Τώρα πρέπει να περιμένουμε να εξατμιστεί τελείως το ραγού μας. Το και τώρα κρασί βλέπετε μας. Και αυτό που αφήνει κάτω. Σιγά σιγά είναι στη μια αυτή εδώ από την κατσαρόλα από τον πάτο.
Όταν το κρασί εξατμιστεί, προσθέτουμε την ντομάτα και την αφήνουμε πολλή ώρα να καεί λίγο, να φύγει η οξύτητά της. Και μετά βάζουμε νερό. Τι ντομάτα βάζεις? Πελτέ. Α, πελτέ βάζεις. Μπορούμε να βάλουμε και ντομάτα φρέσκια, έτσι. Ναι. Αλλά λόγω του ότι τα ραγού είναι βαριά πιάτα, τα δουλεύανε πολύ στην Ιταλία το χειμώνα, βάζανε πελτέ γιατί το χειμώνα ντομάτα, όπως ξέρεις, υπήρχαν ξερές ντομάτες, δεν υπήρχαν ντομάτες οι φρέσκες. Άρα επικρατούσε ο πελτές. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό είναι. Και αυτό είναι. Νερό δεν βάζεις. Μετά θα βάλεις νερό ίσα-ίσα και θέλει πολύ πολύ αργό βράσιμο. Δηλαδή όταν αρχίσει και βράζει. Με κλειστό καπάκι ανοιχτό. Θα αφήσουμε το καπάκι ανοιχτό. Θα σου πω το λόγο. Γιατί εμείς θέλουμε να χυλώσει η σάλτσα μας. Πολύ ωραία. Άρα αν βάλουμε καπάκι. Για δείτε εδώ πώς έχει γίνει. Βλέπετε. Έχει γίνει, έχει πήξει. Ρε παιδιά, τι ωραία πράγμα. Λοιπόν. Δείτε εδώ και πώς λιώνουν τα κομμάτια από το κρεατάκι. Αν το καπακώσουμε, οι υδρατμοί ξαναπέφτουν μέσα και δεν πίζει. Άρα εμείς τι θέλουμε, να εξαπνιστούν όλα σιγά σιγά και να πήξει. Και να πήξει. Πάρα πολύ ωραία. Και συνήθως συνοδεύεται με τι ζυμαρικό? Μακαρόνια, παπαρδέλες, ρύζι, πουρέ. Εδώ τι έχεις. Παπαρδέλα φρέσκα. Πουρέ, πολέντα, ό,τι θέλουμε.